Με φακούς από τα κινητά τους είναι αναγκασμένοι οι φοιτητές να κυκλοφορούν το βράδυ στους εξωτερικούς χώρους του ΔΠΑΕ Σερών. Αυτό καταγγέλει μιλώντας στην κάμερα της τηλεόρασης Επιλογές η γραμματέας της τοπικής επιτροπής του ΚΚΕ Σερών, Αλεξία Μπούμπα. Γιατί παράδειγμα στο ΔΠΑΕ να γίνονται έργα θέρμασης σε τόσους πολλούς μήνες, να κινδυνεύουν οι φοιτητές το βράδυ, να κυκλοφορούν με τα κινητά τους, να τα μετατρέπουν σε φακούς? Είναι θέμα χρόνου να γίνει κάποιο σοβαρό ατύχημα, σύμφωνα με την κυρία Μπούμπα, καθώς γίνονται εργασίες το προηγούμενο διάστημα για τη θέρμανση και οι εξωτερικοί χώροι της Πανεπιστημίου των Σερών εγκυμονούν κινδύνους. Δηλαδή είναι θέμα χρόνου να γίνει οποιοδήποτε ατύχημα, ακόμα και στο εκπαιδευτικό ίδρυμα εδώ πέρα του νομού μας. Με αφορμή την επανέναρξη των μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, αλλά και το τραγικό δυστύχημα σε σχολείο των Σερών, η τοπική επιτροπή του ΚΚΕ Σερών θέτει μια σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την εκπαίδευση. Εδώ πρέπει να δούμε όλοι ως κοινωνία ότι ποιες είναι οι ανάγκες μας, γιατί δεν δίνονται χρήματα στην εκπαίδευση, ενώ είναι τεράστια τα προβλήματα. Γιατί δίνονται τεράστια ποσά χρήματα φοροαπαλλαγές σε μεγάλες επιχειρήσεις? Γιατί λέμε δεν αντέχει η οικονομία. Ναι, αλλά η οικονομία δεν θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση, και όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και οι προηγούμενες, να ρίξουν βάρος στην εκπαίδευση. Με βάση τώρα όλα τα τελευταία γεγονότα των ημερών, τον κρατικό προϋπολογισμό που ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα στη Βουλή, τις τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή σε όλα τα σχολεία, το τραγικό συμβάν που έγινε με τον θανάσιμο τραυματισμό του μαθητή στο σχολείο των Σερών, αλλά γενικότερα και όλα τα κενά που υπάρχουν στον τομέα της εκπαίδευσης, θεωρούμε χρέος και εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα ότι πρέπει, εκτός από το να αναδεικνύουμε τα προβλήματα, να επισημάνουμε και την ανάγκη ότι πρέπει να γίνει αντικείμενο συζήτησης σε όλους τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, σε όλους τους συλλόγους των εκπαιδευτικών, ακόμα αν θέλετε και στο ίδιο το σωματείο ή στον σύλλογο που ανήκει ο καθένας μας με βάση την εργασία του, αλλά και συλλόγους και φορείς άλλους της πόλης, ούτως ώστε να απαιτήσουμε ένα μεγάλο και γενναίο ποσό στην χρηματοδότηση όλων των σχολικών μονάδων για να συντηρηθούν, για να ελεγχθούν, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια, γιατί υπάρχουν προβλήματα συντήρησης σε πάρα πολύ παλαιά κτίρια, υπάρχουν θέματα με σχολεία που συνυπάρχουν δημοτικά και νηπιαγωγεία, ενώ θα έπρεπε άμεσα από χθες να χτιστούν καινούρια και σύγχρονα νηπιαγωγεία. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα, αν θέλετε, σε σχολικές αίθουσες, δεν υπάρχουν αίθουσες πολλαπλών δραστηριοτήτων, σύγχρονα γυμναστήρια. Αυτά είναι ανάγκες που έχει ο μαθητής για να είναι ολοκληρωμένος, όχι μόνο για να του παρέχεται η μόρφωση. Όπως επισημαίνει το ΚΚΕ, αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει πίεση και όχι εφησυχασμός. Άρα λοιπόν τι λέμε, λεφτά υπάρχουν, αρκεί να δοθεί η προτεραιότητα. Πού θέλω να στοχεύσω σαν κοινωνία, πού θέλω να δώσω χρήματα για να έχω και το επόμενο αποτέλεσμα για το τι θέλω, τι νέα γενιά θέλω να έχω για το επόμενο μέλλον. Και φυσικά αυτό απαιτεί ρήξη και γενικότερες αλλαγές. Αλλά είναι και ένα αντικείμενο που πρέπει να το παλέψουμε και οι ίδιοι εργαζόμενοι. Όταν δεν πιέζουμε, θεωρείται μετά και πιο εύκολο να έχεις τη συνένεση και να δέχεσαι ότι εντάξει, τι να κάνουμε, τα χρήματα είναι λίγα, ας υπομείνουμε με ό,τι ποσά δίνει η κυβέρνηση. Ενώ δεν είναι έτσι, πρέπει να υπάρχει πίεση.